Έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ηλία Τρευλό. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Κύριε Τρευλέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Αυτή η εικόνα που έρχεται για μια ακόμα φορά, αλλά αυτή τη φορά μετά το έγκλημα, είναι πραγματικά, δεν ξέρω, σε βγάζει εκτός αυτού. Τι γίνεται 4 μήνες μετά? Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς ως εργαζόμενοι? Κοιτάξτε, από την μέρα που άρχισε η αντιστροφή και η προσπάθεια προκειμένου να βελτιωθούν ορισμένα πράγματα και να είναι εφικτό να επανακινήσει ο σιδηροδρόμος, μπήκαν ορισμένα ζητήματα στις σχέσεις που γινόντουσαν τότε μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εταιριών, τόσο και της Hellenic Train βεβαίως. Κάποια πράγματα από αυτά δεσμεύτηκαν να υλοποιηθούν σε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ορισμένα από αυτά είναι σε εξέλιξη, ωστόσο όμως το συνολικό όλο το πλαίσιο αυτό, το οποίο δημιουργεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, όλες από αυτές οδήγησαν στο έγκλημα των τομπών, συνεχίζουν να παραμένουν και μάλιστα με έναν τρόπο έτσι αναβλητικό, θα έλεγα, και από το Υπουργείο και τον ΟΣΕ, αλλά και από την Hellenic Train. Αυτή η κατάσταση λοιπόν δεν βελτίωσε, απέναντίας διατήρησε και επιδείνωσε ακόμα περισσότερο τις συνθήκες εκείνες μέσα από τις οποίες ξεπηδάνε τα διάφορα προβλήματα, και όταν αυτά συσσωρεύονται μαζεμένα βγαίνουν και τα μικρά ή τα μεγαλύτερα ατυχήματα. Είχαμε τέτοια στο διάστημα αυτό που πέρασε, τόσο μέσα στις εγκαταστάσεις, αλλά βλέπετε και παρακολουθείτε κι εσείς. Υπάρχουν και ορισμένα τα οποία δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα, αλλά συνολικά όμως έχετε μια εικόνα, νομίζω. Μα σήμερα μάθαμε ότι μία αμαξοστοιχεία έμεινε στη σύραγγα έξω από τη Λαμία. Ναι, πριν από αυτό λοιπόν είχαμε αμαξοστοιχείες οι οποίες είτε να μην κλείνουν οι πόρτες, είτε να ανοίγουν οι πόρτες εν κινήσει. Είχαμε αμηχανίες, είχαμε εκτροχιασμούς, είχαμε μικροεκτροχιασμούς, αλλά είχαμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν συμβαίνουν καθημερινά όλες αυτές οι καταστάσεις, φέρνουν σε πολύ δύσκολη κατάσταση και επισφάλεια τόσο την εργασία των εργαζομένων που είναι στις εγκαταστάσεις, αλλά και πάνω στην κυκλοφορία των τρένων, από οποιαδήποτε θέση και ο καθένας υπηρετεί αυτή την κυκλοφορία, και φυσικά και οι εργαζόμενοι που ταξιδεύουν με το τρένο, όπως στην προκειμένη περίπτωση σήμερα, που έμειναν αβοήθητοι στο πουθενά, μέσα στη ζέστα, χωρίς κλιματισμό και μέσα στη σύραγγα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν δεν γίνει ουσιαστικά κάτι που να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση, αυτή η εικόνα, δηλαδή αυτό το πρόβλημα που συζητήσαμε πολλαπλές φορές και πριν και μετά από το δυστύχημα, συνεχίζει και τώρα και δυστυχώς θα συνεχιστεί και στη συνέχεια. Και οι εργαζόμενοι που θέλουν να μετακινηθούν θα έχουν είτε μέσα στον ιστό της πόλης είτε έξω από αυτόν παρόμοια ζητήματα, τα οποία θα θέτουν σε κίνδυνο τη μετακίνησή τους. Είναι πολύ σοβαρό. Ανάμεσα στα άλλα, βλέπω ότι στο εξώδικο που κατέθεσαν οι εργαζόμενοι της Hellenic Train μιλούν για, ζητούν να επανενεργοποιηθούν άμεσα και το αργότερο, όπως γράφουν, εντός 2 εβδομάδων, οι μονάδες ελέγχου που συστήθηκαν σε αρχές Ιουνίου και λειτουργήσαν μόνο για 4 μέρες. Το επιβεβαιώνετε κι εσείς? Για 4 μέρες ήταν, για το Θεαθήνα ήταν αυτές οι ομάδες ελέγχου? Κοιτάξτε να δείτε. Ένα από τα ζητήματα που έμπαινε πολύ έντονα την περίοδο εκείνη ήταν η υποστελέχωση. Το είχαμε ξανασυζητήσει. Τόσο στον ΟΣΕ όσο και στην Hellenic Train. Σε ανακοινώσεις μας που ακολούθησαν στη συνέχεια του δυστυχήματος, το επισημέναμε πολύ έντονα αυτό. Στο βωμό της πολιτικής σκοπιμότητας αυτές δεν γίνανε, κρατήθηκαν σε ομοιρία χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες οικογένειες. Σκεφτείτε ότι σε ό,τι αφορά το κομμάτι του ΟΣΕ, αυτές οι προσλήψεις θα έπρεπε να είχαν γίνει 2 χρόνια πριν. Ακόμα δεν υπάρχουν πουθενά στον ορίζοντα, στην κυριολεξία όμως, δεν υπάρχουν πουθενά. Οι φύλακες, όπως τον διαβάσαμε, παρά και το ότι ψηφίστηκε νόμος στη Βουλή να γυρίσουν και να επιστρέψουν άμεσα, αυτοί ακόμα είναι σε αναμονή, δεν έχουν έρθει ούτε αυτοί δηλαδή. Και βεβαίως και στην περίπτωση της Hellenic Train, όλες αυτές οι δεσμεύσεις τότε και πιέσεις που κάνουμε και ασκούμε στη συνέχεια μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μιλούν ότι κάποια στιγμή θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα τις περιμένουμε. Όταν λοιπόν δεν στελεχώνονται οι θέσεις, η κάθε δραστηριότητα κτλ,
η προσπάθεια που γίνεται και που τότε, εν πάση περιπτώσει, με έναν βαθμό είχε προβληθεί ότι θα μπουν περισσότεροι συνοδοίστες αμαξοστοιχίες, διπλοί σταθμάρχες, διπλοί μηχανοδηγοί. Όλα αυτά ήταν για τις πρώτες μέρες, απλά για να δημιουργήσουν και να διασκεδάζουν τις εντυπώσεις από την πίεση την οποία είχε δεχτεί τότε η εταιρεία. Στη συνέχεια, και παρά και το ότι δεν έχουν τα δρομολόγια επανέλθει στο σύνολό τους, βλέπουμε λοιπόν ότι οι βάρδιες δεν βγαίνουν, και λογικό είναι να μην βγαίνουν αφού δεν υπάρχει προσωπικό, να υπάρχει σαφώς υπερεργασία, σε ένα βαθμό και η αλότερη εργασία, σε μεγάλο βαθμό. Και φυσικά όλα αυτά τα που υποτίθεται είχαν δεσμευτεί και η μια εταιρεία και η άλλη, προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσουν στην πρόληψη, στην υποστήριξη, στην αποφυγή τέτοιων ζητημάτων, χωρίς προσωπικό, πώς θα γίνει? Εγώ πριν σας ζητήσω το καταληκτικό σχόλιο σας, διαβάζω ένα κομμάτι από το εξώδικο των εργαζόμενων της Hellenic Training που λέει: «Η σιδηροδρομική υποδομή παραμένει σε κατάσταση που δεν μπορεί να υποστηρίξει και να εγγυηθεί την ασφάλεια της κυκλοφορίας, οι δυσλειτουργίες και τα προβλήματα στις σύραγγες, ο ελλιπής ή και ανύπαρκτος φωτισμός στους σταθμούς είναι προβλήματα σοβαρά που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους και τα οποία γνωρίζεται», απευθύνεται ξαναλέω στο Υπουργείο Μεταφορών και στην εταιρεία, «και πρέπει να επιληθούν. Ανάμεσα στα άλλα, μιλάμε για πόρτες που δεν κλείνουν κατά τη διάρκεια του δρομολογίου. Να κινούνται σειρμοί με ανοιχτές πόρτες ή πόρτες που ανοίγουν ξαφνικά μόνες τους, ενώ η αμαξοστοιχία είναι εν κινήσει. Μιλούν για παλαιότητα αμαξοστοιχιών, για ελλείψη σε τεχνικό προσωπικό». Το σχόλιο σας, το καταληκτικό, κύριε Τρέβλε. Δύο ξεχωριστά πράγματα, αλλά τα οποία όμως συγκλίνουν και αποτελούν το γενικότερο πρόβλημα. Το ένα βεβαίως αναμφίβολα αφορά την κατάσταση, την υποδομή, στη γραμμή και σε ό,τι την αφορά. Πραγματικά εκεί στα όποια σημεία έγινε προσπάθεια να ανακτηθούν από την προηγούμενη κατάσταση, έγιναν, θα μπορούσα να πω, με έναν πρόχειρο τρόπο, με έναν ελλειπή τρόπο και σίγουρα όχι ολοκληρωμένο. Η κατάσταση στην υποδομή όντως πραγματικά είναι πολύ προβληματική, γιατί χρειάζεται να δαπανηθούν πολλά χρήματα, δεν έχουν την πρόθεση να δαπανήσουν τα χρήματα γιατί είναι κόστος, δεν θα αποφέρουν άμεσα όφελος, συνεπώς αναστέλλονται και πάνε πιο πίσω, και φυσικά οι προφάσεις και οι δικαιολογίες είναι πολλές και εν πάση περιπτώσει δημιουργούν διάφορες αιτιάσεις που θέλουν να λένε ότι δεν προλαβαίνουμε, δεν γίνονται όλα. Ναι, δεν γίνονται, σαφώς και δεν γίνονται όλα άμεσα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχουν τροπολογηθεί καν. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, να χτυπάνε τα κλαδιά πάνω στα δέντρα, να χτυπάνε τα κλαδιά πάνω στους αγωγούς των αγωγών ρεύματος, να γίνονται βραχυκλώματα όπως αυτό που έγινε στη Λάρισα και το είδαμε χθες το βράδυ. Αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό παραμένει. Όπως για παράδειγμα ζητήματα που αφορούν την πολύ κακή κατάσταση στη γραμμή, που επηρεάζουν βεβαίως και το τροχαίο υλικό που κινείται πάνω σε αυτή. Το άλλο κομμάτι όμως αφορά την άλλη εταιρεία, τη Hellenic Train, που κάνει την κυκλοφορία. Που εμφανίζονται όλα αυτά τα προβλήματα, οι αμηχανίες, τα προβλήματα όπως αυτό που έγινε σήμερα στη Σύραγγα. Και έχει να κάνει με τη δική της διαφορετική και ξεχωριστή ευθύνη, στο πώς συντηρεί το τροχαίο υλικό. Το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές ότι γίνεται με έναν ελλιπή τρόπο. Δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει υπάρχει προσωπικού. Έχει χαθεί ένας πολύ μεγάλος όγκος τεχνογνωσίας από την συνταξιοδότηση, η οποία δεν φρόντισε η εταιρεία γρήγορα, άμεσα και έγκαιρα να το αναπληρώσει, ούτε καν να προσθέσει στο εκπαιδευτικό της κομμάτι και την ευθύνη που έχει γι' αυτό, να βελτιώσει και να αναβαθμίσει το προσωπικό, το καινούριο προσωπικό, ώστε να μπορεί, σε συνδυασμό με την απουσία, την εκτεταμένη απουσία υλικών και ανταλλακτικών, και αν το δείτε και από την πλευρά της παλαιότητας όλου του τροχαίου υλικού, δημιουργεί αυτό που πριν από λίγο συζητήσαμε. Κύριε Τρελβέ, ευχαριστώ πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ηλίας Τρευλός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών.